τα πνευματικά θέματα. Όπως ακούμε, βρισκόμαστε έξω από το κάθισμα σε μια όμορφη αυλή. Είναι λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα. Ακούμε βέβαια τα τζιτζίκια και τους ήχους της φύσης και έρχεστε και εσείς, φίλοι ακροατές, κοντά μας με τους ήχους, με τον ήχο. Γέροντα Γαβρίλη, το ηλιοβασίλεμα, τι θα μπορούσε να μας πει για την πνευματική ζωή? Το ηλιοβασίλεμα και το ότι λέμε ο ήλιος βασιλεύει είναι μια ιδιαιτερότητα του Έλληνα λόγου για να εκφράσει βαθύτερα συναισθήματα. Δηλαδή, το τέλος της ημέρας, το τέλος των δραστηριοτήτων αυτού του λαού είναι συνδεδεμένο με το μεγαλείο της βασιλείας. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε το ορθόδοξο πνεύμα, λέγοντας ότι, ξεκινώντας να πούμε ότι στη δημιουργία του σύμπαντος κόσμου έχουμε στην Αγία Γραφή την έκφραση «Τι γένετο εσπέρα, τι γένετο πρωία, ημέρα μία». Για αυτοί που οι περισσότεροι την βλέπουν για πρώτη. Δεν επιτρέπεται να πούμε πρώτη, διότι είναι η ανεπανάληπτη ημέρα που δημιουργείται το φως. Άρα αυτό το ανεπανάληπτο δεν μπορεί να εκφραστεί κατά αριθμητικό τρόπο πρώτη, αλλά μία. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ανάσταση του Κυρίου. Τιμιά των Σαββάτων. Σάββατα είναι οι εβδομάδες. Η μία των Σαββάτων είναι αυτή που είναι η πρώτη μέρα. Μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, το αριθμολογικό. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται σπέρα, τι γίνεται πρωί, η μέρα μία, στη δημιουργία του φωτός. Από εκεί και πέρα πηγαίνει κατά αριθμητικό τρόπο. Τι γίνεται εσπέρα, τι γίνεται πρωί, η μέρα Δευτέρα, η μέρα Τρίτη, Τετάρτη. Τι είναι το συγκλονιστικό για αυτήν την μία που εκλαμβάνουμε ως πρώτη στην δημιουργία? Η δημιουργία του φωτός. Και βλέπουμε ότι την ώρα που μας εγκαταλείπει το φως του ηλίου, που ο ήλιος δει, εκεί έχουμε μεικτά συναισθήματα. Οι δραστηριότητες μας τελειώνουν. Πολλά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στην Ήπεθρο είναι ο καθρέφτης της ψυχής ανεπιτίδευτος και αυτό είναι και ομορφιά. Γυρίζει ο χωρικός και λέει στην κυρά του: «Μου μείνανε ακόμα δυο λαχίδια, δεν τα τέλειωσε». «Τι λες κύριε μου?» «Και αύριο μέρα ξημερώνει». Και έτσι να προθέτουμε εις το επελπίδι της αυριανής μέρας την ολοκλήρωση του έργου που κάναμε. Αυτή η ώρα λοιπόν που καταλαγιάζει ο άνθρωπος τη διάταση μια αγροτική κοινωνία όπως ήταν η επαρχή των πολιτισμών, τότε πραγματικά μαζεύονται όλοι, γιατί σε λίγο θα πέσει το σκοτάδι και γίνεται ένας ισολογισμός. Τι έκανα, τι δεν τέλειωσα, τι θα το κάνω αύριο, το πρόγραμμά μου. Όλα αυτά λοιπόν, η ώρα αυτή που μπαίνεις στο ταμείο σου,
και κάνεις τον ισολογισμό και τον απολογισμό, είναι ώρα σκέψης, περισυλλογής θα έλεγα. Αυτό είναι το ένα σκέλος του διληνού. Πόσα τραγούδια δεν έχουν γραφτεί για τα διληνά. Το άλλο είναι η αισιοδοξία την οποία ο άνθρωπος καλλιεργεί εναποθέτοντας την ολοκλήρωση των εργασιών του στην ερχόμενη μέρα. Οτιδήποτε είναι τόσο σημαντικό για την ψυχολογία του ανθρώπου είναι άμεσα συνδεδεμένο και με το χώρο και με το χρόνο που συντελείται κάτι. Και έτσι την ώρα αυτή που για τους ειδωλολάτρες ο Θεός Ήλιος πεθαίνει, η ώρα αυτή χρωματίζεται ιδιαίτερα από ένα μενεξεδί χρώμα, θα έλεγα κεραμικό χρώμα που καταλήγει στο μενεξεδί και θα πέσει απότομα στο νότο που ζούμε εμείς όλοι, το σκοτάδι της νύχτας. Αυτό το ιντερμέτσο των χρωμάτων, ο ισολογισμός και απολογισμός της μέρας, ο αποχαιρετισμός από το φως της μέρας, όπου οι δραστηριότητες περιορίζονται απόλυτα, διότι κάτω από το λιχνάρι δεν μπορείς να έχεις τις ίδιες δραστηριότητες που έχεις με το φως της μέρας. Όλος αυτός ο ψυχισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με κάτι που τελειώνει, αλλά σαν ολοκλήρωση, όχι με την έννοια του τέλου, τέρμα, δεν πάει άλλο, διότι η ελπίδα που να αποθέσουμε στην επόμενη μέρα είναι αυτό που μας δίνει και μας κρατάει στη ζωή. Το χρώμα αυτό λοιπόν θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το χρώμα της ελπίδας που κορυφώνεται στο μοβ χρώμα, στο χρώμα του αμεθύστου. Και έτσι τα χρώματα είναι σύμβολα, ιδιαίτερα για την γεωγραφία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο αμέθυστος είναι το κατεξοχήν ο πολύτιμος λίθος για τον Χριστό. Ποια είναι η σχέση του? Ότι αυτός ο ήλιος, Θεός ήλιος που πεθαίνει, υπογραμμίζεται ο θάνατος του με το μοβ χρώμα της Δύσης. Αλλά είναι ένας θάνατος που μας γεμίζει ή μας συντηρεί μέσα μας την ελπίδα της ζωής για το αύριο. Και έτσι ο αποχαιρετισμός είναι ταυτόχρονα και η ελπίδα για τον χαιρετισμό της επόμενης ημέρας. Το πόσο σημαντικό είναι το βλέπουμε στη Σταύρωση του Κυρίου. Ότι στην Ορθόδοξη Υμνολογία δεν παραμένουμε όπως οι Προτεστάντες στο Σταυρό, στο θάνατο, αλλά και την ώρα που η υμνολογία μας εξυμνεί αυτό το γεγονός της Σταυρώσεως του Χριστού, κλείνει με την ελπίδα της Αναστάσεως. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, δείξουν ημίν και την εκ νεκρών σου Ανάσταση. Και φεύγει ο Ορθόδοξος αμέσως σαν μια συντήρηση της ίδιας της ζωής μέσα από το μυστήριο της Σταυρώσεως, που είναι η προϋπόθεση για το θρίαμβο της Αναστάσεως. Και αυτό γαλουχεί τις ψυχές μέσα από τη μουσική και το κείμενο της υμνολογίας μας, τον Ορθόδοξο πιστό. Πολλές φορές δεν έχει συνείδηση τον τεκνομένο, αλλά αυτό δεν πάβει να είναι μια πραγματικότης μέσα από το συνέστημα.
Χρειάζεται και μόνο να πω, να σας θυμίσω, του Hitchcock το έργο «The Fugle», τα πουλιά του Hitchcock, όπου βλέπουμε τι ρόλο παίζει στο υποσυνείδητο το χρώμα, το κόκκινο χρώμα του αίματος. Έτσι λοιπόν και το χρώμα του ηλιοβασιλέματος μας δείχνει ένα θάνατο που δεν είναι τέρμα, αλλά η απαρχή του θριάμβου της Αναστάσεως. Γι' αυτό το λόγο και η αμέθυστη επιτρέπονται να είναι στην κατοχή μόνο του Αυτοκράτορος και ο αίτια λίμωνο σε ευγενείς του παλατιού εάν είχαν στην κατοχή τους αμεθύστος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στον Εσπερινό δεν είναι ένας αποχαιρετισμός της ζωής, αλλά είναι μια συνειδητοποίηση της πραγματικότητας του χρόνου, επελπίδη της αιωνιότητας. Δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα της Αναστάσεως μέσα στο βαρύτερο πένθος. Αν με αυτές τις έννοιες μεγαλώσει το παιδί από τη μάνα, από τον παπά του χωριού του, από το γείτονα, τότε μπορεί να καταλάβει πού σου θάνατε το κράτος, πού σου θάνατε το Νίκος, από την ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και το μόνο που μπορεί να ευχηθούμε πραγματικά σε κάθε χριστιανό είναι όταν βρεθεί σε μία απόγνωση που νομίζει ότι όλα τερμάτισαν και ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Όσο και λυπηρά να είναι τα γεγονότα, να μην ξεχάσει να θυμηθεί εκ νέου το μοβ χρώμα και να έχει τον αμέθιστο προοφθαλμό, γιατί αυτή είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Εκεί καλούμεθα λοιπόν στον Εσπερινό να καταλάβουμε ο Κύριος βασίλευσε ευπρέπεια να ενεργήσει το, διότι όπως ο ήλιος την ώρα της θανής του γνωρίζει όλο του το μεγαλείο, το οποίο ούτε ο Χέντελ μπορεί να αποδώσει στη μουσική του. Έτσι πραγματικά συμβαίνει και με τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό, ότι την ώρα του σταυρικού του θανάτου γνωρίζει όλο το μεγαλείο το ότι αυτό συνετελέσθη εκών επειδή το ήθελε και όχι επειδή οι συνθήκες του το επέβαλαν, και το ήθελε διότι αγάπησε τον άνθρωπο. Αν λοιπόν αυτά τα συγκρατήσουμε στη μνήμη μας, τότε και η Μεγάλη Παρασκευή έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Εύχομαι λοιπόν πάντοτε και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι κημητήριο, να μπορούμε να βρούμε τη δύναμη και να κάνουμε την προβολή του αμεθύστου στο μυαλό μας. Για ρωτά, οι ακροατές που μας ακούνε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την αλήθεια, θα ήθελαν τη γνώμη σας, φαντάζομαι, για το τι σημαίνει αλήθεια για έναν άνθρωπο, όχι την αλήθεια που ακούμε γενικά έτσι επιφανειακά, αλλά την αλήθεια που θα ήθελα να ξέρει ο χριστιανός. Τι σημαίνει αλήθεια? Η ερώτηση αυτή είναι η ερώτηση που θέτει ο ίδιος ο Πιλάτος τον Χριστό, και ο Χριστός δεν του απαντά γιατί άραγε. Μα τι να πει με λόγια όταν ο ίδιος είναι η ενυπόστατη αλήθεια και ο άλλος δεν κατάλαβε την προσωποποίηση της αλήθειας. Πώς θα του πει, με τι λόγια να εκφράσει? Άραγε δεν υπάρχει και αραία λήψεως στον Πιλάτο. Η αλήθεια λοιπόν είναι η μόνη βάση επάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί το μεγάλο μυστήριο που αποκαλούμε Εκκλησία. Καθότι ήδη ο αρχαίος Έλληνας,
ο Αθηναίος συγκροτεί στην δημοκρατία των Αθηνών ένα κόρπους, ένα σώμα. Το σώμα της Εκκλησίας με δύο κάπα του Δήμου. Το οποίο αυτό σώμα μας εκκαλεί, εκκαλούμεθα σε ένα κοινό άθλημα κάθε πολίτης. Να συναγωνιστούμε γι' αυτό που λέγεται αλήθεια ζωής για να αληθεύει ο βίος μας. Είναι τα λόγια του Αριστοτέλη στην Αθηναίων Πολιτεία. Απάνω σε αυτό το εγχείρημα της δημοκρατίας έρχεται ο Απόστολος Παύλος, ο Ιουδαίος Φαρισαίος, νομοδιδάσκαλος, αλλά και γνώστης του Έλληνα λόγου και στην αρχαία Αθήνα αναπτύσσει την θεωρία του, ιδρύοντας έτσι σε αυτή την πόλη των Αθηναίων που είναι ευσεβής, τόσο ευσεβής που ακόμα και για έναν Θεό που μη τυχόν και δεν γνώριζαν έχουν ιδρύσει έναν βωμό και εκεί τηρείται τη δική του εκκλησία, την εκκλησία του Χριστού, λέγοντας ότι η δική του εκκλησία εδρεύει στον ουρανό και δίνει την κάθετο του Σταυρού, την σχέση του ανθρώπου προς τον Θεό Πατέρα. Αλλά πραγματώνεται στην αγορά και στην πόλη των Αθηναίων και δίνει το οριζόντιο σκέλος τη σχέση με τον συνάνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η εκκλησία του Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενεπιγνώση σύναξης των πιστών που εναποθέτουν την γνώση τους στο πιστεύω τους και προσφέρουν τα δώρα της ευχαριστίας εις τον Χριστό, στο πρόσωπο του ιερέως που είναι ένα μέρος του προσώπου και της ιδιότητας του χαρίσματος του επισκόπου. Και αυτός παραλαμβάνει τα τίμια δώρα, τα αποστέλει προς τον Θεό Πατέρα με την επίκριση του Αγίου Πνεύματος για να τα μετουσιώσει σε σώμα και αίμα Χριστού στη μεγάλη αυτή ζωτική σημασία μυστηριακή σχέση του σώματος Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν είναι η αλήθεια την οποία δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε, διότι το άλφα το στηρητικό πριτανεύει πριν από την δεύτερο συνθετικό της λέξης που είναι η λύθη. Αλήθεια, μην τον ξεχάσεις. Ό,τι λοιπόν δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε, αυτό και θα μας σώσει, λέει ο Ντοστογεύση. Αυτές λοιπόν είναι αλήθειες, ανεξίτηλες και μέσα από βιωματική εμπειρία και όχι θεωρία. Γέροντα Γαβρίλ, ακούγοντας και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση στην πατρίδα μας, αλλά και την παγκόσμια χώρα, βλέπουμε πάρα πολλές αδικίες, κοινωνικές, πολιτικές και σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά αυτή τη στιγμή ας επικεντρωθούμε σε αυτό που μας καίει εμάς σαν χώρα, σαν Ελλάδα, την οικονομική κρίση και την πνευματική κρίση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και τι το Ευαγγέλιο μπορεί να μας πει, ποια στάση μας προτείνει να κρατήσουμε απέναντι σε αυτή την κρίση που βλέπουμε. Τι ευθύνη έχουμε εμείς απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται? Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη στον καθένα μας, διότι όταν κτίζαμε τον πύργο Βαβέλ και από την πυλό που χρησιμοποιούσαν μπήκαμε στον πετόν και το τσιμέντο, από το σοφρά που είχαμε στα μεγάλα σαλόνια, εκεί χάσαμε το μέτρο. Άρα η δουλεία του ανθρώπου στις αισθήσεις του και στην μεγαλομανία τον έβγαλε από αυτό που λέγεται μέτρο. Και όποιος βγει από το μέτρο θα πέσει στον κορεσμό, στην σπατάλη
και θα καταλήξει στην ένδυα. Η ένδυα λοιπόν την οποία ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της μεγιστοποίησης πραγμάτων που έγιναν σύμβολα ευτυχίας μας και ο αυτοπεριορισμός, θα πω μόνο και μία λέξη, νηστεία, από πού βγαίνει? Από την άρνηση του να φάω, του εσφείο. Και γιατί δεν έτρωγε αυτός? Διότι έλεγε, όλα αυτά τώρα εδώ τα μήλα θα τα φάω μόνος μου. Τι λες, και κάτω στην Αφρική τα παιδιά δεν έχουν φάει? Όχι, θα βγάλω αυτό το ποσό από το πιάτο μου. Και έτσι ξεκινάει η νηστεία, σαν άσκηση κατά της φυλαυτίας. Και θα το δώσω σε μια γριούλα κάπου στη γειτονιά και της πω, σου έφερε ένα μιλαράκι με λίγη κανέλα επάνω. Αν λοιπόν αυτός ο αυτοπεριορισμός δεν έρθει, πώς μπορεί ο άνθρωπος να μπει στη μόνη ευτυχή κατάσταση? Ποια είναι αυτή? Όταν έχετε διψάσει πάρα πολύ κάτω στην Αφρική και σαν Φάτα Μοργκάνα βλέπετε μια πηγή να τρέχει που δεν υπάρχει, και κάποτε κάποια στιγμή σας προσέφεραν ένα ποτήρι κρύο νερό καθαρό. Αυτό το ποτήρι το νερό σας έφερνε τέτοια χαρά, τέτοια γαλίαση, που δεν ξέρατε πώς να ευχαριστήσετε. Γιατί? Γιατί πραγματικά η μεγαλύτερη ευτυχία του ανθρώπου είναι να εκφράσει την ευχαρίστησή του. Αυτό το πράγμα λοιπόν το είχαμε ξεχάσει, διότι τα πάντα είχαν γίνει αυτονόητα. Και σας λέω τούτο το παράδειγμα. Ένα ζευγάρι, ο σύζυγος έχει πάρει τη σύνταξή του, αργόσχολος, μένει συνεχώς στο σπίτι και γίνεται η βάσανος της γυναίκας του. Και για τον αγά κάθε μέρα, 3 και 4, θα πρέπει να υπάρχει το καφεδάκι του. Έρχεται μια μέρα που πήγε 4 η ώρα και φέρνει τον καφέ και η αντίδραση είναι μια απογοήτευση και έτσι. Οργή, και καλά τέτοια ώρα μου φέρνει τον καφέ, τι λοιπόν. Τι έχει χαθεί η ευχαριστία? Και γιατί χάθηκε? Διότι ο καφές στις 3 και 4 είχε γίνει αυτονόητο. Και τότε χάνουμε τη μεγαλύτερη ευτυχία μας να εκφράσουμε την ευχαριστία μας. Γιατί το μέγιστο μυστήριο το οποίο καλούμεθα να βιώσουμε εν τη συνάξη, πώς λέγεται, η Θεία Ευχαριστία, που είναι η ευχαριστία για τα πάντα. Και όμως εάν αυτή δεν γίνει συνειδητά, αλλά μόνο διότι έχει γίνει εξ συνηθείας το να πάμε την Κυριακή στη Θεία Ευχαριστία, τότε η ευτυχία δεν μας ανήκει. Ξεχάσαμε λοιπόν να ευχαριστούμε, και αυτό είναι μέρος της ευθύνης μας. Ακριβώς, μεγάλης ευθύνης, διότι μας συμπαρέσυρε στον αισθησιασμό, μας έκανε δούλους των αισθήσεών μας και τα πάντα έγιναν αυτονόητα. Είναι ένα έγκλημα να σκεφτούμε ότι σε διάφορα κοσμοπολίτικα νησιά μας να πετάει ο ένας από το ένα τραπέζι στον άλλον, χαριαζίζονται αστακούς. Λοιπόν, το άκουσα αυτό και αισθάνθηκα μια απογοήτευση μεγάλη για αυτή την δεκαδένεια των ανθρώπων. Μήπως λοιπόν πρέπει, αφού χάσουμε κάτι, να το επανεκτιμήσουμε? Το Ευαγγέλιο τι μπορεί να μας πει μέσα από αυτό? Οι Γαδαρινοί έδιωξαν τον Χριστό, όταν τους έκανε το μεγάλο δώρο. Ναι, γιατί τον έδιωξαν όμως? Διότι αυτοί που εκάλυπταν την παρανομία ήτανε αυτοί που εξέθερβαν τους χείρους. Στην περιοχή αυτή λοιπόν, που ήταν και πολύ εθνική αμφισβήτητα, η κατανάλωση του χοιρινού κρέατος για τους Εβραίους ήταν αδιανόητη. Άρα και λοιπόν αυτό το αδιανόητο,
το καλλιέργησαν και το τροφοδοτούσαν αυτοί οι κάτοικοι της πόλεως που εξέτρεφαν χείρους. Και γι' αυτό το λόγο οι δαίμονες που βγαίνουν από τους δαιμονισμένους φεύγουν και μπαίνουν στα απόκοτα των έργων των εκτροφέων, τα χοιρινά, τα οποία φεύγουν και πέφτουν στην θάλασσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η συμμετοχή στα τεκτενόμενα, αλλά εν σιωπή, και φύγε από εδώ γιατί μας χαλάς την πιάτσα, αυτό είναι η μεγαλύτερη προδοσία έναντι στο Ευαγγέλιο και στο Λόγο του Χριστού. Διότι είδαν ότι έσωσε τους δαιμονισμένους, άρα απείλαυσαν την επιτυχία της θαυματουργίας, αλλά δεν θέλησαν να συμμορφωθούν ως προς τις προϋποθέσεις για το θαύμα, που είναι η συμμόρφωση προς τα συντολά του Θεού. Γιατί ο Μωυσής ήξερε γιατί απειγόρευσε το χοιρινό κρέας, το οποίο και σήμερα, παρά τα ψυγεία που έχουμε, και όλα, είναι άκρως επικίνδυνο, εάν δεν μπορεί να διατηρηθεί, πόσο μάλλον τότε που ζούσαν 40 χρόνια στην έρημο. Οι άνθρωποι δεν συμμορφώνονται με τις εντολές σήμερα περισσότερο από ποτέ. Τις θεωρούν κάτι που δεν είναι χρήσιμο. Διότι έχουν μπερδέψει τη σοφία της υπακοής με την μορία του απειθάρχητου, διότι έχασαν την σχέση προς τον Θεό. Η σχέση είναι η προϋπόθεση της υπακοής, διότι η σχέση δημιουργεί την εμπιστοσύνη. Όλοι μας λένε πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό. Τι θα πει αυτό? Εάν κάνουμε όμως το ερώτημα διαφορετικά, εμπιστεύεσαι τον Χριστό? Και τότε μου απαντήσει αυτός που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ναι, τον εμπιστεύουμε, γεννηθείτο το θέλημά του. Τότε πραγματικά έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αυτή η εμπιστοσύνη λοιπόν μέσα από την αυτονόμηση του δικού μας θελήματος όσο παράγει εξαφανίζεται. Και ο Προτεσταντισμός, όπως και πολλές παρεκκλησιαστικές οργανώσεις που καλλιέργησαν αυτό το προτεστάντικο τρόπο λατρείας του Χριστού, δεν είναι αρκετές, διότι λείπει αυτό που λέμε η σχέση προς τον Θεό και γίνεται σχάση, διότι παρεμβαίνει το εγώ και ο εγωκεντρισμός και όχι η εμπιστοσύνη, όπως τον Ιώβ, το μεγαλύτερο παράδειγμα της βίβλου. Και έτσι νομίζουμε ότι εμείς θα δώσουμε την δικαία λύση και ξεχνάμε το σημαντικότερο ως προς αυτό. Αιτείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Πολύ απλά τα λόγια. Πέστε ότι θέλετε να προλάβετε το αεροπλάνο σας και λέτε «Θεέ μου Παναγία μου, έχω αργήσει να φτάσω στο αεροδρόμιο». Και φτάνετε και μόλις έχουν κλείσει οι πόρτες και δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Έχετε τη δύναμη να πείτε «Δόξα να έχεις Θεέ μου, γεννηθεί το θέλημά σου». Ή το ίδιο θέλημα υπερτερήκυλο. Τώρα γιατί να το χάσω και το τι γίνω. Και την επαύριο μαθαίνουμε ότι το αεροπλάνο είχε ένα ατύχημα ή ότι κάτι συνέβη δυσάρεστο. Αυτό είναι προς το συμφέρον της αιτήσεως, το ότι δεν εξεπληρώθηκε η επιθυμία μας και χάσαμε το αεροπλάνο. Αλλά το χάσαμε προς το συμφέρον της αιτήσεως. Αυτές οι λίγες λέξεις που απαιτούν την προϋπόθεση για κάθε θαύμα. Ποια είναι αυτή? Η πίστη σου. Η πίστη σου σε σωτιέσαι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Και αυτή η πίστη βγαίνει από τη σχέση μας με τον Θεό. Και όχι την σχάση.
Εάν λοιπόν αποκατασταθεί η σχέση μας με το Θεό, πώς θα αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που βλέπουμε και κινούν τη διαφθορά και εμείς νιώθουμε ανήμποροι, παρόλη τη σχέση που έχουμε με το Θεό? Δεν θα πάψουμε ποτέ να στυλιτεύσουμε τις πράξεις τους δημοσίως. Εκεί δεν υπάρχει προσέβαλα την έννοια του προσώπου, διότι δεν είναι καν πρόσωπο, είναι άτομο. Άρα θα στυλιτεύσουμε την στάση τους, την ανύπαρξη, τα έργα τους, όχι τον άνθρωπο. Αυτόν θα τον αγαπήσουμε, θα τον συμπονέσουμε. Και ξέρετε, εδώ είναι η μεγάλη δικλή ασφαλείας, που αν δεν την ενεργοποιήσουμε, μόνο χριστιανοί δεν γινόμεθα. Και είναι πολύ εύκολο, με ένα απλό παράδειγμα. Πάτερ, άφεσε αυτής. Ου γάρ, είδα σε διπιούσε. Γάρ, διότι δεν έχουν επίγνωση του τι κάνουν. Αν λοιπόν αυτό το πούμε για κάθε ένα από αυτούς τους υπουργούς που εκμεταλλεύτηκαν το δημόσιο χρήμα και όλα αυτά τα πράγματα, τότε αποστασιοποιούμεθα από την πράξη τους, αλλά δεν αποστασιοποιούμεθα από τον άνθρωπο, επειδή απέτυχε ή δεν έχει το φωτισμό. Αυτή τη διάκριση καλούμε τους χριστιανοί να την κάνουν πάντοτε. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις εντολές και πώς έχουμε απομακρυνθεί από την σχέση μας με τον Θεό και το γεγονός ότι δεν τις τηρούμε τις εντολές. Εδώ όμως υπάρχει κάτι περίεργο. Μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μας έπλασε αδύναμους και δεν τα καταφέρνουμε? Όχι. Ο Θεός δεν μας έπλασε αδύναμους. Μας έπλασε κατ' εικόναν Του, με την προοπτική Του να εξελιχθούμε στο καθομοίωση. Το κατ' εικόνα είναι η αυτονομία και η ελευθερία. Το καθομοίωση είναι η αγιότης. Άραγε έγκυται σε εμάς, στην δική μας επιλογή, μετά από την διαβολή του διαβόλου που διέβαλε το κτίσμα του Θεού απέναντι στον κτίστη του και το εγώ μας, κατέστρεψε τη σχέση, μετέβαλε σε σχάση. Άραγε σε μας οφείλεται η όλη κατάσταση. Για να εκπληρώσω εντολές, τις εκπληρώνω μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης, που εμπιστεύομαι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τόσο τον Πατέρα που γεννά τον Υιό, όσο και το Πνεύμα το Άγιο που αναπαύεται στον Πατέρα και εκπορεύεται από τον Πατέρα διαμέσου μέσω του Υιού. Άρα αυτή η σχέση είναι σχέση εμπιστοσύνης. Όταν λέμε πιστεύω, θα πει, το δεύτερο ερώτημα είναι, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, σε αυτόν που λέω ότι τον πιστεύω. Πρέπει λοιπόν να ξαναβρούμε αυτή τη σχέση, όχι από, δέστε το μεγαλείο του Έλληνα λόγου, όχι από τρέμουλο, τρεμέντουμ, φόβο που είναι εξάρτηση, αλλά από την έννοια της λέξεως φόβος ως εμπιστοσύνη που γεννάει τον σεβασμό. Αν λοιπόν από τον φόβο της εξάρτησης δεν γνωρίσω το φόβο του σεβασμού που είναι η αγάπη, η σχέση μου με τις εντολές του Θεού θα είναι μια καταπίεση. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα. Πώς? Ο αιώνιος κίνδυνος και φόβος ήταν πάντοτε το να περάσει ο ωκεανός από το Γιβραλτάρ και να κατακλείσει τη Μεσόγειο. Είναι ο τεράστιος φόβος μετά από την καταστροφή της Ατλαντίδας, μετά της Σαντορίνης, και έτσι ο φόβος της πλημμύρας, του κατακλυσμού, του ωκεανού, είναι αρχέτυπος φόβος της ανθρωπότητας. Και βλέπουμε ότι και εκεί παρεμβαίνει ο Θεός με
με το νου, την κατασκευάζει την Κιβωτό με αριθμό πληρώματος 8 προσώπων του στη γυναίκα του και οι κόρες του με τους γαμπρούς. Τι είναι ο περιβόητος αριθμός 8 που καταλήγει στην οκτάδα της μουσικής, στην ογδόαδα, τη 8η ημέρα, η μέρα της Αναστάσεως και η Κυριακή και όλα αυτά. Για να επαναληφθεί μετά την επιστροφή της ανθρωπότητας και πάλι στην παρανομία, πάλι με μία Κιβωτό, την Κιβωτό της Διαθήκης τώρα Σινά, όπου τις εντολές αυτές τις δίνει ως παρακαταθήκη ο Θεός, ώστε να ξέρεις τώρα το συνταγολόγιο πώς μπορείς να βαδίσεις επί του ασφαλούς. Αλλά και αυτό δεν είναι το αρκετό. Και οι δύο Κιβωτοί προεικονίζουν μία άλλη Κιβωτό, την έμψυχο Κιβωτό, που θα είναι η Παρθένος Μαρία, εγγενιάζοντας μια κοινή κτήση, την κτήση αυτή του παρθενομητορικού ενίγματος, όπου δεν ισχύει ο νόμος του νομοθέτου, σπέρμα ο Άριο ίσον έμβριο. Αυτό είναι ο νόμος που είχε θέσει ο νομοθέτης Θεός, αλλά άνευ σποράς γεννηθεί, που είναι το θέλημα του νομοθέτου. Και έτσι γίνεται η αλήθεια και ο νόμος, αγάπη και θυσία. Και εδώ είναι το μεγάλο διάβημα του Ευαγγελίου, το να περάσουμε από τον νεαρότα, ας πούμε ότι έχετε μία ελιά στο μάγουλο και ελιά στην αμασχάλη και στο μικρό στο δάχτυλο τον πρώτον αρεβόνα. Και ο Γιώργος σας αγάπησε για αυτή την ελιά. Μα πριν φύγετε ταξίδι σας είπε ένας γιατρός, πρέπει να τη βγάλουμε, είναι μελάνωμα, είναι επικίνδυνο. Ο έρωτας του συζύγου έχει γίνει αγάπη, ώστε και χωρίς την ελιά στο μάγουλο να σας αγαπάει και να θυσιάσει αυτό που λέγεται συνήθεια και είναι ο θάνατος των σχέσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τον έρωτα στην αγάπη και από το νερό στο κρασί, που είναι ο νόμος το νερό για τους Εβραίους και το κρασί η αγάπη, ένα καταπληκτικό βιβλίο του Σταύρου του Φωτίου, που θα συνιστούσα σε κάθε Ορθόδοξο να το έχει για δώρο σε νεονύμφους. Για το Στεφάνι αυτό, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Μας στεφανώνουν τους παντρεμένους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δέστε το τι ήταν για μια παντρεμένη γυναίκα κάποτε το στεφάνι της. Έμπαινε στα εικονίσματα και αν βρισκόταν σε πολύ δεινή θέση που έπρεπε να γίνει πιστευτή, ο στορτίσμος στο στεφάνι μου, το ιερότερο που είχε, αυτό που ήταν η προϋπόθεση για να γίνουν οι δύο οι σάρκαν μία. Να σας πω για το στεφάνι, και τώρα μου έρχεται κατά νου άμεσα συνδεδεμένο με το στεφάνι, το πέπλο. Γιατί να στεφανώνεται το ζευγάρι? Γιατί το στεφάνι και προ Χριστού για την ελληνική κοινωνία συνέβαλε στο να γίνεται σεβαστό ένα πρόσωπο στο δημόσιο βίο. Ήθελε να ανέβει στο βήμα για να πει τις δικές του απόψεις και να έχει αυτό που λέμε παρησία, και βέβαια το μπορούσε. Αλλά καμιά φορά ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, ότι αυτά τα οποία θα έλεγε μπορεί να μην ήταν αρεστά σε άλλους πολιτικούς αντιπάλους. Πώς θα μπορούσε να κατοχυρώσει αυτό που λέμε παρησία και ελευθερία του λόγου ανάμεσα στις ανθρώπινες αντιθέσεις? Με έναν τρόπο θα κάνουμε ένα σύμβολο που όποιος ομιλητής έχει αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται καν να τον διακόψουμε.
πόσο μάλλον να χειροδικήσουμε. Και το σύμβολο αυτό ήταν το στεφάνι από Μυρτιά. Και εκεί γινόταν η προβολή μεγάλη, ότι ο μιλητής που είναι στεφανωμένος έχει online γραμμή με τη θεότητα. Οπότε πώς θα τολμήσω να τον διακόψω, και πόσο μάλλον να τολμήσω να χειροδικήσω. Και έτσι διατηρούσε τον σεβασμό αυτό το σύμβολο μέσα από αυτό που συμβολίζει. Αν λοιπόν χάσουμε τις έννοιες στα σύμβολα, τότε παραμένουν νεκρά, όπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο και πολλά άλλα που έχουν χάσει τις έννοιες. Εδώ οι λέξεις που έχουν χάσει τις έννοιες τους είναι νεκρές. Και δέστε πόσο σημαντικό είναι. Γιατί μιλήσαμε για το στεφάνι. Άρα για την ώρα της τέψεως, και λέγεται μυστήριο της αγάπης ή μυστήριο της τέψεως, δεν λέγεται μυστήριο του γάμου. Ένας τρίτος από την ανθρώπινη πλευρά και από τη Θεία θα ανταλλάξει τα στέφανα. Από τη Θεία θα είναι ο ιερέας, από την ανθρώπινη κοινωνική ο κουμπάρος που θα αλλάξει τα στέφανα, ώστε αυτό το στέφανο, αυτός ο στέφανος να είναι η επιβράβευση της αγνότητας και των δύο. Όχι ο άντρας είναι και το κέφι μου θα κάνω αυτές τις κουταμάρες, ότι διατήρησα την ακεραιότητα του σώματός τους μέχρι να ευλογηθεί η σχέση μεταξύ του. Και βλέπουμε ότι μέχρι προ μερικών ετών, 40 ετών, 50, η νύμφη δεν πήγαινε στην εκκλησία χωρίς κάλυμα, χωρίς πέπλο στο πρόσωπο. Γιατί και σήμερα λέμε, ου αυτή με την, κοιτάξτε, ούτε να το σκέφτεσαι να την παντρευτείς, γιατί είναι ξετσίποτη. Τι είναι η τσίπα? Κρίμα που δεν είναι εδώ ο πατήρ Νεκτάριος, να σας έδινε ένα αριστούργημα. Τον κρατήρα του Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, που είναι ο Διόνυσος, τι κρατάει το ροδάκι, τι είναι η Αριάδνη με το πέπλο της, και τι ξετσιπώνει, τι στραβάει με το ραβδί το πέπλο για να αποκαλύψει το πρόσωπό της. Ποιος το έκανε αυτό στο γάμο? Ο κουμπάρος. Και πώς τον λέγαμε, ο Βλάμης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η σεμνότης χάνεται, και αυτός που χάνει είναι αυτός που χάνει τη σεμνότητά του. Αυτά λοιπόν με το στεφάνι. Είναι ένα είδος μαρτυρίου όμως, γέροντα, ο γάμος. Μαρτυρίου πώς το εννοείτε? Ότι υπάρχει πόνος, ταλαιπωρία, όπως σε κάθε σχέση, όπως είναι η μοναχική σχέση με τον είναι Θεό. Είναι η θυσία του εγώ, προκειμένου να καταλήξουμε στο εμείς. Και αν δεν δούμε στον άλλον, πράγματι, ότι στην ετερότητα του άλλου οφείλουμε την αυτογνώση μας, και ότι ξέρουμε ότι εμείς, εγώ είμαι εγώ, επειδή υπάρχετε εσείς, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να επέλθει η ενότηση, διότι ο ναρκισισμός του καθενός θα υπερτερεί. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως μπορεί να καλλιεργηθεί αυτό που λέγεται η σχέση του λόγου με τον αντίλογο. Χωρίς αυτή τη σύζευξη είναι αδύνατο να γεννηθεί ο διάλογος. Έτσι, αν έχουμε αποκαταστήσει τη σχέση μας με τον Θεό, μπορούμε να αποκαταστήσουμε πιο εύκολη τη σχέση μας με τους ανθρώπους? Είναι αυτό ένα λόγο? Κανονικά περνάμε πρώτα από το οριζόντιο σκέλος τους για να φτάσουμε στην κορύφωσή του, από τη σχέση με τον συνάνθρωπο. Αλλά δέστε πόσο σημαντικό είναι οι σχέσεις με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό. Ο γάμος της Κανά δίνει την απάντηση. Η μητέρα του, όπου είναι προσκεκλημένος ο Ιησούς με την Θεοτόκο, λέει στο γιο της, «Ίνον ουκ έχουμε, τελείωσε το κρασί». Και αυτός της κοιτάζει και της λέει, «Τι σύ και μη γίνε». Αυτή του το λέει γιατί περιμένει
τη λύση, τη θαυματουργία. Ο Χριστός δεν προβαίνει στο θαύμα αμέσως, αλλά τρενάρει το αποτέλεσμα, το ζητούμενο, ώστε όταν γίνει η έκφραση αυτή να είναι προς μεγαλύτερα χαρά. Και τότε λέει αυτή, έχοντας εμπιστοσύνη στην παρησία της, ως μητέρα του Λόγου, την ύμφη του Αγίου Πνεύματος, διπλή παρησία. Και αποτείνεται τώρα στους υπηρέτες. Κάνετε ό,τι σας πει. Ξέρει ότι δεν θα του αρνηθεί το χατήρι. Και τότε αυτός προβαίνει στην εντολοδοσία και λέει, φέρτε μου τις ιδρίες που είναι έξω για να γίνονται καθαρμοί. Και ήταν 6 το αριθμό. Όχι 7. Γιατί άραγε. Τι είναι το κρασί για τους Εβραίους στην παράδοσή τους. Η αγάπη. Είναι όλο που έχουμε. Η αγάπη τέλειωσε. Κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι το νερό για τους Εβραίους. Ο νόμος. Αν λοιπόν κάτι θα συμβεί σε ένα ανδρόγυνο, όπου το ποτέ είναι αποτέλεσμα ότι η αγάπη τέλειωσε και προβεί ένας από τους δύο σε νομική λύση στο νερό, θα είναι ατελής η λύση. Θα είναι 6 ιδρύες, όχι 7, που είναι ο τέλειος αριθμός. Τι θα πρέπει να κάνει, ανταυτού να αποταμφθεί στον Θεό της αγάπης, να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε και παρεκτρέπει, και όχι στα δικαιώματα των δικηγόρων και των δικαστηρίων. Και τότε αυτή η επάνωδος, η επιστροφή σε αυτόν τον Θεό της αγάπης θα συντελέσει ώστε το θαύμα που θα γίνει να κάνει ένα πολύ καλύτερο κρασί από αυτό που είχε τελειώσει, ώστε ο αρχιτύκλινος να κάνει την παρατήρηση για ένα τέτοιο κρασί, το δίνουν πρώτα-πρώτα και όχι μετά, αφού οι άνθρωποι έχουν μεθύσει. Βλέπετε λοιπόν πόσα κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα σύμβολα, τα οποία σήμερα δυστυχώς δεν τη μιλήσαμε αυτό το πράγμα. Πού είναι η κοινωνία του ανδρογίνου την ώρα του μεγάλου αυτού μυστηρίου του γάμου? Ένα ποτήρι κρασί. Γιατί δεν γίνεται όπως ένα μυστήριο πρέπει να γίνεται μέσα στην Θεία Λειτουργία? Και να είναι το Άγιο Ποτήρι. Καταλάβατε λοιπόν ότι εμείς οι ίδιοι με τα πορτοπαραθυράκια που κάναμε στις εντολές του Θεού σκάψαμε τον τάφο των σχέσεων μας και τις κάναμε σχάση. Άρα ποια είναι η ελπίδα μας, Γέροντα, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση σε όλα τα επίπεδα, στο γάμο, στο μοναχισμό, στη σχέση μας με τους πολιτικούς? Η ελπίδα μας είναι μία. Όταν μας ενδιαφέρει κάτι πάρα πολύ, θέλουμε να το γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο. Και όσο το γνωρίζουμε, να το αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Τι γνωρίζαμε από την Ορθοδοξία? Πέστε σε έναν Ορθόδοξο η λέξη Ορθοδοξία από πού πηγάζει. Από το ορθός δοξάζει. Αν το δοξάζει είναι η λατρεία. Πού είναι για να δοξάσω κατ' ορθόν τρόπο, θα πρέπει να έχω και ορθόν τρόπο του δοκίν. Άρα είναι δύο τα παρέμφατα, δοκίν και δοξάζειν, γιατί σύμφωνα με αυτό που πιστεύω πρέπει να είναι σύμφωνα με την πίστη μου και η λατρεία μου. Αν η λατρεία λοιπόν γίνεται με έναν μηχανικό τρόπο, από φόβο,
από εξάρτηση, όχι από σεβασμό εν επιγνώση. Τότε γίνεται από εκκλησία θρησκεία. Και αυτό είναι όπιο για το λαό. Άρα η μόνη ελπίδα δεν είναι καμία άλλη από αυτό που λέγεται κατήχησης. Κανείς δεν γεννιέται χριστιανός. Χριστιανός γίνεσαι. Για να γίνεις όμως πρέπει να κατηχηθείς και να θέλεις να ακολουθήσεις τις δικλείδες ασφαλείας που θα είναι πλέον αυτό που είναι απτό, ορατό, κατανοητό ή αυτό που είναι απρόσιτο, τι είναι μεταφυσικό, τι αυτό που θα μας βοηθήσει είναι εν επιγνώση λατρεία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, αν μου επιτρέπετε να το συστήσω στους ακροατές σας, του κύριου Δημήτρη Μαυρόπουλου, «Διερχόμενοι δια του ναού». Ένα βιβλίο που θα συνοδεύει και τους πατέρες εδώ και εμένα και πολλούς φίλους μέχρι σε σχάτο, αφού έχω πει ακόμα και στο τάφο μου θα ήθελα να μου το βάλουν μαζί. «Διερχόμενοι δια του ναού», εκδόσεις Αρμός. Συνιστώ στον κάθε ένα που διψάει να ξέρει το γιατί, διότι όταν γίνεται αυτό το κάτι και το κάθε τι συνειδητά, δεν υπόκειται στη φθορά τη μεγάλη που φέρνει ο χρόνος και λέγεται συνήθεια. Εγώ έτσι έχω συνηθίσει 3 και 4 το καφεδάκι. Τότε ο καυγάς που θα κάνεις, γιατί στο έφερε στις 4 η ώρα, θα είναι η φτώχεια η δική σου. Και το στεφάνι της άμερης της γυναίκας σου. Γεια, σας ευχαριστούμε και ζητάμε την ευχή σας για όλους τους ακροατές που σας άκουσαν. Το εύχομαι εκ βάθους καρδία, διότι αυτό που πιστεύω είναι ότι η αλήθεια θα σώσει εμάς. Πες μου ειλικρινά, το σχεδίασες επί τούτου να πας στο ηλιοβασίλεμα ή απλά έτυχε. Τίποτα δεν τυχαίο όμως. Έχω γυρίσει και την κουβέντα με τον Παππούλη και τον Γέροντα Γαβρίλ. Σας άρεσε από ό,τι μας λέτε φίλες και φίλοι ακροατές. Μερικοί ρωτάτε πώς θα την ξανακούσετε. Καλά, σήμερα την ακούσαμε πρώτη φορά, την ξανακούσετε κάποια στιγμή και στο μέλλον προφανώς. Ας καλτήσει ο καθένας ό,τι μπορεί. Μια συζήτηση ήταν. Μια κουβέντα. Όπως το κάναμε όλοι, αν πηγαίναμε σε ένα μοναστήρι, έτσι μια ωραία ώρα. Και καθόμασταν με ένα γέροντα, με μια μοναχή, με οποιονδήποτε ζει εκεί στο μοναστηράκι και πιάναμε κουβέντα περί πνευματικών θεμάτων. Και η Σοφία σκέφτηκε αυτό που πολλές φορές σκέφτονται όλοι. Τι να τα ακούσω μόνοι μου, τι να τα ακούσουν λίγοι περισσότερο. Ακόμη καλύτερα να τα ακούσουν όλοι. Και έχω γράψει τη συζήτηση αυτή την όμως, την κουβεντούλα. Μια κουβεντούλα όμως που σταλάρει στην ψυχή μας. Τέτοιες κουβεντούλες έχουμε ανάγκη. Ένα μικρό ταξιδάκι σας κάναμε σήμερα. Πήγαμε μέχρι το Ιερό Κάθισμα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Άνω Δολή, κοντά στην Καλαμάτα. Και για να ακριβολογούμε, πήγες. Εμείς πήγαμε μαζί σου ακουστικά. Ναι. Πήγες. Και είναι πολύ όμορφη η περιοχή. Ναι. Όσοι μένουν και μας ακούνε πάρα πολύ ακροατές από την Καλαμάτα, τους καλαμαρίζουμε. Απολαμβάνουν το τοπίο.
Είναι πάρα πολύ όμως και η θάλασσα και όλα τα χωριά γύρω γύρω. Και η Ανοβολή είναι ένα πανέμορφο μέρος. Έτσι από μακρά είναι το μοναστήρι αυτό, το οποίο, για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Αν θυμάσαι, είναι εκεί που έχουμε τα λογάκια, τα πόνι, τα σκυριανά λογάκια, τα όμορφα, και ποικιλίες από δέντρα, φυτά, που είναι αιώνων. Και πώς οι άνθρωποι είναι και τα φροντίζουν όλα αυτά? Μια χούφτα, φαντάζομαι. Εσείς άνθρωποι. Ένας εξ αυτών είναι και ο Γιώργος Γαβρίλ. Οπότε... που τον ακούσαμε σε αυτήν την όμορφη κουβέντα. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Και εσάς σας ακούσαμε στα μηνύματά σας, αυτά που μας λέγατε και που μας γράφατε. Δεν τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκατε και εσείς, χαρήκαμε και εμείς με αυτήν την όμορφη συζήτηση. Και ευχόμαστε και άλλες τέτοιες ωραίες συζητήσεις να δοθεί ευκαιρία να μας φέρεις, Σοφία, και από άλλες περιοχές. Κοντινομακρινές, όπου κρίνεις. Αχ, ναι, αυτό θα το θέλω πολύ. Και για εκμετάλλευση δική μου, και βέβαια μετά θα το προσφέρουμε και σε εσά. Εκμετάλλευση δική μας. Ας μείνει αυτό λοιπόν σαν ευχή και σκρατήσουμε ό,τι καλύτερο και για σήμερα. Καλή μέρα να έχουμε, ευλογημένη. Καλό πρωινό σε όλους.